Γεια σας παιδιά, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μας στο YouTube. Είσαστε στο videolearner.com. Τώρα, τα παιδιά της επόμενης σειράς, της δεύτερης λέξης δηλαδή, των 32 bit, του αυτοδίνου πακέτου, χρησιμοποιούνται για την περίπτωση που απαιτείται διάσπαση ή κατάτμιση, fragmentation, του πακέτου IP. Δηλαδή, μπορεί να έχω ένα πακέτο και το οποίο χρειάζεται για να μεταφερθεί να τεμαχιστεί σε, παραδείγματος χάρη όπως βλέπετε εδώ πέρα, σε τρία πακέτα. Όταν το πακέτο πρόκειται να διέλθει από το δίκτυο, το οποίο στο δεύτερο επίπεδο στη ζεύξη δεδομένων, εδώ πέρα που είναι και η κάρτα δικτύου, υποστηρίζει πλαίσια μικρότερου μεγέθους από το αυτόνομο πακέτο, τότε ο μοναδικός τρόπος για να εξυπηρετηθεί είναι να διασπαστεί σε μικρότερα τμήματα. Ωραία, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πακέτο εδώ πέρα, αλλά εδώ πέρα, στο επίπεδο σύνδεση δεδομένων, δεν μπορεί να περάσει τέτοια πλαίσια. Άρα τα κόβω και τα κάνω μικρότερα, ώστε να έχουμε μικρότερα πλαίσια. Εδώ πέρα έχουμε πακέτα και εδώ πέρα έχουμε πλαίσια. Είναι ονομασίες για πακέτα. Και έτσι περνάνε από το δίκτυο και στον προορισμό να επανασυνδεθούν πάλι. Βλέπετε, εδώ πέρα επανασυνδέονται. Φτάνουν και επανασυνδέονται πάλι. Και γίνονται το IP datagram σε αυτό το επίπεδο του διαδικτύου. Εδώ πέρα μέσα στο σύνδεση δεδομένων φτάνουν και επανασυνδέονται. Πολύ ωραία. Τα κομμάτια αυτά του αρχικού πακέτου, τα τμήματα, αποτελούν νέα αυτοδύναμη πακέτα, τα τεμαχισμένα. Για να μπορεί το πρωτόκολλο IP να γνωρίζει σε ποιο αρχικό πακέτο ανήκουν, χρησιμοποιείται το πεδίο αναγνώριση, identification, μήκους 16 bit, αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι η ταυτότητα του πακέτου. ID 001, ID 001, ID 001. Ξέρει τώρα κάθε πακέτο, όταν φτάσει στον προορισμό, ότι αυτά τα τρία μόνο θα επανασυνδεθούν για να φτιάξουν ένα πακέτο. Αλλά ίδιο στα πακέτα που είναι τμήματα του ιδίου αρχικού πακέτου. Το πεδίο είναι, αυτό είναι διαφορετικό για κάθε πακέτο, αλλά ίδιο στα πακέτα τα τμήματα του ίδιου αρχικού πακέτου. Δηλαδή, κάθε πακέτο που φτάνει στο διαδίκτυο έχει διαφορετικό ID. Αλλά όταν τεμαχιστούν, τα τεμαχισμένα έχουν του αρχικού το ID. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Για να μπορέσει ο υπολογιστής προορισμού να βάλει σε σωστή σειρά, χρησιμοποιεί το ψυχετική θέση τμήματος, το fragment offset, που είναι μήκος 13 bit, η οποία δίνει τη σχετική απόσταση του τμήματος, δηλαδή δίνει σε ποια σειρά να πει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ώστε να φτιαχτεί πάλι το αρχικό πακέτο. Από την αρχή του αρχικού πακέτου σε οκτάδες, 8 επί byte. Αυτό δείχνει. Η σχετική θέση τμήματος, η οποία αναφέρεται και ως δείκτης εντοπισμού του τμήματος, είναι ένας αριθμός ο οποίος υπολογίζεται ως εξής. Λέγεται fragment offset ni επί int mtu μείον IHL επί 4 για 8. Όπου int είναι συνάρτηση το ακέραιο μέρος. Παραδείγματος χάρη, αν βάλω int 5,8 θα μου βγάλει ίσον το 5. Είναι μια συνάρτηση αυτό, έτσι. Το MTU είναι το Maximum Transmission Unit, το μέγιστο μήκος δεδομένων του πλαισίου, στο δεύτερο επίπεδο. Κοιτάξτε εδώ πέρα, έχουμε πλαίσιο. Θυμηθείτε ότι στο δεύτερο επίπεδο έχουμε πλαίσια, δεν έχουμε πακέτα, εντάξει, τα οποία μπορεί να είναι πιο μικρότερα από το IP Datagram. Το μήκος δεδομένων του film φορτίου του πλαισίου μπορεί να φτάσει από 46 μέχρι 1600 οκτάδες, το είχαμε κάνει αυτό στο 242, και ονομάζεται μέγιστη μονάδα εκπομπής, MTU, Maximum Transmission Unit. Θυμηθείτε που είχαμε κάνει αυτό ακριβώς εμείς, στην παράγραφο 242. Και αυτά είναι το πλαίσιο. Το προήμιο έχουμε Destination MAC, προορισμού κάρτα δικτύου, από ποια κάρτα δικτύου, Source MAC, τα δεδομένα. Τώρα, το μέγιστο είναι 1700 οκτάδες, το ελάχιστο είναι 46, όπως είχαμε πει. Στην ουσία, δεδομένα και επικεφαλίδες. Αυτό είναι το Maximum Transmission Unit. Τώρα, το IHL, το Internet Handle Length, δηλαδή το μήκος της επικεφαλίδας του πακέτου IP, θυμηθείτε ότι εκφράζεται σε λέξεις των 32 bit, σε τετράδες, δηλαδή των bytes. Η τιμή μας ενδιαφέρει είναι σε bytes, άρα το κάνουμε byte, IHL επί 4, αφού κάθε IHL έχει 4 bytes, άρα πολλαπλασιάζουμε με 4, πολύ ωραία, εδώ πέρα και βγάζουμε τα δεδομένα. Αφού εδώ πέρα έχουμε επικεφαλίδα συνδεδομένα, μείον την επικεφαλίδα, μας βγαίνουν τα δεδομένα εδώ πέρα. Άρα, έχουμε για νη 0, για το πρώτο τμήμα,
σχετική θέση βήματος θα είναι 0. Αρχίζουμε από 0 και μετράμε. 1 για το δεύτερο. Για το πρώτο τμήμα η σχετική απόσταση τμήματος είναι πάντα 0. Λογικό, έτσι. Αφού 0 επί κάτι, πάντα 0. Τώρα, στη διαδικασία της κατάθμισης, σημαντικό ρόλο παίζουν και σημαίες MF και DF. Οι σημαίες είναι μεμονωμένα bit, των οποίων η κατάσταση είναι 1 ή 0 και έχουν να δηλώσουν κάτι. Έτσι, η σημαία MF, More Fragments, ύπαρξη περισσότερων τμήματων, όταν ενεργοποιημένη σε 1, δηλώνει ότι ακολουθούν και άλλα τμήματα, δηλαδή έχει τεμαχιστεί. Όταν είναι απεργοποιημένη, δηλώνει ότι είναι το τελευταίο τμήμα, ότι δεν ακολουθούν άλλα τμήματα. Είμαι τελευταίο που έχει τεμαχιστεί. Άρα είναι το τελευταίο διασπασμένο πακέτο ή μεμονωμένο πακέτο. Δεν θα πάει εδώ πέρα. Από 0, χ, z. MF, εδώ πέρα τι παίρνει τιμή. 1, 1, 0. Ξανά πάλι. More fragment, 1, 1, 0. Δηλαδή εδώ πέρα δεν ακολουθούν άλλα τεμαχισμένα. Και εδώ πέρα είναι η σχετική θέση τμήματος, έτσι. Το πρώτο έχει πάντα 0. Το άλλο έχει μια τιμή χ, το άλλο μια τιμή z. Άρα ξέρουμε αν ακολουθούν και άλλα τεμαχισμένα και ξέρουμε αυτό είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Το χ εδώ πέρα λογικά θα είναι μικρότερο από το z. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το αυτοκίνητο πακέτο δεν πρέπει να διασπαστεί, πολύ ωραία, για κάποιο λόγο μας το απαγορεύουν, τότε η σημαία Don't Fragment, DF, απαγόρευση διάσπασης, τίθεται σε 1. Αυτό εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Έτσι, κατά τη δρομολόγηση του πακέτου που θα ακολουθηθεί η διαδρομή με MTU που δεν απαιτεί διάσπαση ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το πακέτο θα απορριφθεί και ενδεχομένως να εντοπιστεί ο αποστολέας για την ενέργεια αυτοδικτύου. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να το διασπάσω, πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Στο πρωτόκολλο IP version 6, η διάσπαση των πακέτων διενεργείται μόνο από τον υπολογιστή προέλευσης από αυτό που στέλνει με βάση το μικρότερο MTU της διαδρομής και όχι από τους ενδιάμεσους δρομολογητές. Δηλαδή δεν το διασπούν οι ενδιάμεσοι δρομολογητές τα δεδομένα. Η διαδικασία της κατάτμησης, το fragmentation, στο IP version 4 περιγράφεται με περισσότερο λεπτομέρειες στο επόμενο παράδειγμα. Το πεδίο τώρα χρόνος ζωής, time to live, TTL, μήκος 8 bit, ξεκινά από τον αποστολέα με μια αρχική τιμή σύντος 64. Πολύ ωραία, κοιτάξτε τι κάνει η ουσία. Και κάθε δρομολογητής από τον οποίο διέρχεται το πακέτο μειώνει την τιμή κατά 1. Πώς βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπετε. Παίρνει μια τιμή και μειώνεται σε κάθε δρομολογητή κατά 1. Είναι ο χρόνος ζωής, το time to live, TTL. Έχει μήκος 8 bit. Ξεκινά από την αποστολέα και έχει συνήθως 64. Σε κάθε δρομολογητής το κάνει αυτό. Το μειώνει. Όταν η τιμή μηδενιστεί, το πακέτο απορρίπτεται και επιστρέφεται στον αποστολέα. Διαγνωστικό μήνυμα σφάλματος. Δηλαδή ότι κάτι έγινε και δεν στάλθηκε το πακέτο. Δηλαδή κάπου χάθηκε, δεν βρήκε τον δρόμο. Άρα θα δεχτεί ένα μήνυμα σφάλματος υπέρβασης χρόνου, το time exceeded. Κάπου εδώ πέρα, παιδιά, θα πάρει το σήμα αυτό. Θα αρχίσει από το TTL. Θα φτάσει στο cloud εδώ πέρα. Θα μειώνεται. Κάπου θα γίνει 0 και θα απορριφθεί. Τώρα, κάθε διέλευση του πακέτου από κόμβο χαρακτηρίζεται ως αναπήδηση. Hop. Έτσι, το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να χαρακτηριστεί και αντίστοιχο με τις αναπηδήσεων. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, παιδιά, πώς μειώνεται σιγά-σιγά μέχρι να φτάσει σε ένα προορισμό. Πρακτικά λειτουργεί ως όριο απόρριψης του πακέτου. Όταν αυτό έχει καθυστερήσει, έχει χαθεί δηλαδή στη διαδρομή ή έχει συμβεί κάποιο σφάλμα. Με τη διεύθυνση προορισμού και περιφέρεται άσκοπα στο δίκτυο. Άρα, αν έχουμε κάποιο σφάλμα με κάποια διεύθυνση προορισμού και περιφέρεται άσκοπα στο διαδίκτυο, δεν μας συμφέρει να παραμένει συνέχεια χαμένο και να τριγυρίζει, μας συμφέρει να το απορρίψουμε. Άρα, δεν μας συμφέρει να περιμένουμε και το απορρίπτουμε. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιεί την εντολή trace route. Μπορείτε να το κάνετε εδώ πέρα. Παραδείγματος χάρη κάναμε το trace route, το tracert www.videolearner.com για να εχνηλατήσει τη διαδρομή. Να δούμε από ποιους κόμβους περνάμε. Καταγράφει δηλαδή τους ενδιάμεσους κόμβους από τους οποίους διέρχονται τα πακέτα προς ένα προορισμό. Στέλνει δηλαδή διαρκικά πακέτα με TTL 1 και συνέχεια τα αυξάνει κατά 1. Αυτό κάνει. Έτσι, το πρώτο πακέτο με τιμή TTL 1
αφού μειωθεί κατά 1, στο πρώτο κόμμα μηδενίζεται. Ο κόμμος το απορρίπτει, το κάνει drop, το αναφέρει και καταγράφεται ποιος είναι. Στο δεύτερο πακέτο, το πεδίο TTL2 μηδενίζεται, στο δεύτερο κόμβο και ούτω καθεξής. Και έτσι αναφέρεται στον υπολογιστή μας με την εντολή reset. Στην ουσία εντοπίζει την route, τη διαδρομή. Καταγράφει δηλαδή τους ενδιάμεσους κόμβους με το TTL. Εν τω μεταξύ έχουν καταγραφεί όλοι οι ενδιάμεσοι κόμβοι στη διαδρομή προς τον προορισμό. Και τελειώσαμε το μάθημα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε από το Σπύρο Ζιγούρη. Το βίντεο λένε.com. Γεια σας.